λειτουργία να η Αγία μας Εκκλησία ανήκει το Ευαγγέλιο του Αγίου Μαθαίου και αναγνώσκει το πρώτο τμήμα του που παρουσιάζει το γενεολογικό κατάλογο του Ιησού. Το Ευαγγέλιο αρχίζει με τη φράση «Βίβλος γενέσιος Ιησού Χριστού» και παραθέτει μια σειρά ονομάτων από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και μέχρι και τον βασιλέα Δαβίδ. Στη συνέχεια από τον Δαβίδ μέχρι τα χρόνια της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα και τέλος από τη γενεά εκείνη της αιχμαλωσίας μέχρι τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Παρθένου Μαρία, της μητέρας του Κυρίου. Η παράθεση όλων αυτών των ονομάτων ίσως φαίνεται κουραστική, ωστόσο δεν είναι χωρίς κάποιο νόημα. Σκοπός του Θεοπνεύστου Ευαγγελιστού είναι να αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή ο αναμενόμενος Μεσσίας, απόγονος του Αβραάμ και του Δαβίδ, όπως ακριβώς είχε προφητευθεί γι' αυτόν. Πράγματι, ο δίκαιος Αβραάμ ήταν ο άνθρωπος που διάλεξε ο Θεός για να τον κάνει γενάρχη του εκλεκτού λαού του και να τον ευλογήσει δίνοντάς του την υπόσχεση ότι στο πρόσωπο ενός από τους απογόνους του θα ευλογηθούν όλοι οι λαοί της γης. Παρόμοια υπόσχεση έδωσε και στον βασιλέα Δαβίδ λέγοντάς του ότι δικός του απόγονος θα είναι εκείνος που θα εγκατασταθεί στον θρόνο ως αιώνιος βασιλεύς. Με τις υποσχέσεις αυτές, καθώς επίσης και με τις προφητείες που με λεπτομέρεια προανήγγυναν την υπερφυσική γέννηση του Χριστού, ο Ιουδαϊκός λαός προετοιμαζόταν για να υποδεχθεί τον άμενο Μεσσία. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη αυτό το μήνυμα εξαγγέλει, έρχεται ο Μεσσίας, ο Σωτήρης του κόσμου. Τι τραγικό όμως, ο Μεσσίας ήρθε, αλλά οι άνθρωποι δεν τον κατάλαβαν. Ο λαός του Ισραήλ τον αποδοκίμασε. Οι Εβραίοι ακόμη δεν τον έχουν αποδεχτεί και περιμένουν άλλον Μεσσία. Πέρασαν πάνω από 2.000 χρόνια και ο Χριστός ακόμη παραμένει για πολλούς ανθρώπους ο μεγάλος άγνωστος. Άλλοι αρνούνται επιχειρηματικά να το δεχτούν, άλλοι στέκονται αδιάφοροι απέναντί του. Ωστόσο η αλήθεια είναι ολοφάνερη, όπως το βάλετε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι το ιστορικό εκείνο πρόσωπο στο οποίο εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε στη γη για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Αυτό το μοναδικό γεγονός ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Ειδικά σήμερα προεορτάσουμε τη Θεία Γέννηση του Χριστού μαζί με όλους εκείνους τους δικαίους από τον Αβραάμ μέχρι και τον Νίστορα Ιωσήφ, οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό και ενώ έζησαν προ Χριστού πολιτεύτηκαν με οσιότητα και δικαιοσύνη προβλέποντας το ανώμενο Σωτήρα. Πόσο ευελιτημένοι είμαστε εμείς που ζούμε στην εποχή της χάριτος και έχουμε δεχτεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Διότι γι' αυτό ήρθε στη γη ο Χριστός για να μας οδηγήσει στη σωτηρία. Αυτό μας λέγει στη συνέχεια η Ευαγγελική περικοπή. Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε με τον εξής υπερφυσικό τρόπο. Η αραβωνιασμένη Παρθένος Μαρία με τον Ιωσήφ, προτού λοιπόν συγκατοικήσουν ως ήδη, βρέθηκε η Μαρία Έγκυος με τη δημιουργική επανέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Ιωσήφ ο μνήστορα αντιλήφθηκε στην εγκυμοσύνη, επειδή ήταν ενάρτητος και αγαθός και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει για δημόσιο παραδειγματισμό, σκέφτηκε να δώσει κρυφά διαζύγιο. Καθώς όμως σκεπτόταν αυτά, ειδού ένας άγγελος Κυρίου φάνηκε στο όνειρό του και του είπε, «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις και μη φοβηθείς να παραλάβεις το σπίτι σου τη Μαρία, τη μισθή σου, διότι το παιδί που συνέλαβε μέσα της προέρχεται από τη δημιουργική επανέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή θα γεννήσει ιόν και εσύ θα του δώσεις το όνομα Ιησούς.
το οποίο σημαίνει σωτήρα, να του δώσεις αυτό το όνομα, διότι αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Με όλα αυτά τα θαυμαστά επαληθεύθηκε εκείνο που είπε ο Κύριος μέσα του προφήτη Ισαΐα. Ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ον, και όσοι θα πιστέψουν σε αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκό που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο και έκανε όπως τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου. Παρέλαβε τη μισθή του στο σπίτι του, αλλά ποτέ δεν ήρθε σε σχέση συζυγή μαζί τη. Και όταν ήρθε η ώρα και η Παναγία γέννησε τον πρώτο και μονάκριβο υιό της, ο Ιωσήφ του έδωσε το όνομα Ιησούς. Αυτό το όνομα είναι η μόνη ελπίδα και σωτηρία μας, η δύναμη και το στήριγμά μας, Ιησούς. Οι καρδιές των πιστών σκριτούν καθώς προσφέρουν το υπερπάνω όνομα. Δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και πάνω σε όλη την γη κανένα άλλο όνομα, το οποίο να έχει δώσει ο Θεός στους ανθρώπους ως εγγύηση σωτηρίας. Να λοιπόν, γιατί το όνομα του Ιησού φέρει τόση ευγικίνητα, χαρά παρηγοριά στην ψυχή μας, διότι είναι το όνομα του μόνου αληθινού σωτήρα μας. Καθώς σε λίγες ημέρες θα προσκυνήσουμε τον νεογέννητο Χριστό, ας τον παρακαλέσουμε να ενισχύσει την πίστη μας, ώστε μόνο σε εκείνον να στηρίζουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας και εκείνον πάντοτε να αγαπούμε με όλη μας την καρδιά. Έτσι θα νιώσουμε αληθινά Άγια ευλογημένα Χριστούγεννα. Με τα φόβου